Λοιπόν, καλησπέρα σας. Είμαι ο Tommy Darker και σήμερα θα κάνω μια συζήτηση που νομίζω θα σε αποφελήσει όλους με τον δημιουργό και διαχειριστή του musicwave.gr, τον Γιώργο Στρατιάδη. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, Τόνι. Λοιπόν, και σήμερα ελπίζω να μπορέσω να τραβήξω όσο περισσότερο μπορώ από την εμπειρία του Γιώργου, ο οποίος παρακολουθεί το χώρο εδώ και 15 χρόνια και έχει δημιουργήσει το Music Wave από το 2001. Music Wave, το οποίο απαριθμεί αυτή τη στιγμή 25.000 μέλη, αν δεν κάνω λάθος. Και ελπίζω να μπορέσουμε να πάρουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε, γιατί σίγουρα η εμπειρία του βοηθάει για τα ελληνικά δεδομένα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει κάτι περισσότερο από τον μέσο, από τον μέσο άνθρωπο που ασχολείται με την μουσική βιομηχανία στην Ελλάδα, η οποία δυστυχώς, Γιώργο, από ό,τι έχω καταλάβει, δεν ακολουθεί και τόσο πολύ τα παγκόσμια δρόμενα. Δεν ακολουθούμε τις παγκόσμιες τάσεις. Έχουμε αργήσει λίγο να αφομοιώσουμε μερικά πράγματα. Ναι, ξέρεις τι, νομίζω είναι όπως σε όλα τα πράγματα. Είμαστε κάποια χρόνια πίσω. Δηλαδή, ακολουθούμε γενικά τις τάσεις. Το θέμα είναι ότι πλέον οι αλλαγές είναι τόσο γρήγορες που, αν καθυστερήσεις μερικά πράγματα, χάνεις μια ολόκληρη τάση. Θα πρέπει δηλαδή να την δείξεις μετά για να φτάσεις στους άλλους. Οπότε, ναι, είμαστε λίγο πίσω. Ξέρεις, είναι και θέμα νοοτροπίας, είναι θέμα λαού. Μερικά πράγματα δεν ταιριάζουν στη δική μας κουλτούρα. Είμαστε και λίγο περίεργοι σαν τύποι. Βέβαια. Καταλαβαίνεις περίπου τι εννοώ. Οπότε, ναι, ξέρεις τι, αν πάρεις μια αλλαγή και επιλέξεις μόνο τα κομμάτια που σου ταιριάζουν, δεν κάνεις ουσιαστικά την αλλαγή, κάνεις ένα κομμάτι της. Το οποίο μπορεί να είναι καλό για σένα, μπορεί και να μην είναι όμως. Μάλιστα. Εντάξει, σε αυτό εδώ πέρα υπάρχει, ρε παιδί μου, υπάρχουν πολλές χώρες οι οποίες έχουν τη δικιά τους κατεύθυνση στο. Κινούνται στην ίδια κατεύθυνση βέβαια με τις παγκόσμιες αλλαγές, αλλά παρεκκλίνουν λίγο με ο καθένας το δικό του τρόπο. Παραδείγματος χάρη, η Ιαπωνία. Έτσι, δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν ακολουθεί τις αλλαγές, αλλά έχουν μια δικιά τους κουλτούρα. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω με τον Έλληνα είναι το γιατί δεν μπορεί να καταλάβει μερικά απλά πράγματα. Έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, έχουμε τα social media. Έχει μια εμπειρία αρκετών χρόνων. Πώς βλέπεις ο Έλληνας να χρησιμοποιεί, ο Έλληνας μουσικός, ο ανεξάρτητος, να χρησιμοποιεί τα social media? Τα social media γενικά σαν έννοια φαντάζομαι ότι είναι κάτι πολύ καινούριο. Δηλαδή έχει μπει στη ζωή μας τα τελευταία ουσιαστικά 3-4 χρόνια, όσο παρακολουθούμε λίγο Και μας φαίνεται από ότι γνωρίζουμε. είναι σε όλη τη ζωή, έτσι. Είναι. Και μας φαίνεται ότι τα έχουμε Ναι. δίπλα μας ολόκληρη τη ζωή μας. Γιατί είναι από τους όρους που έχει φάει αυτό που λέμε, έχει καεί. Χρησιμοποιείται από όλους, χωρίς να ξέρουν όλοι τι ακριβώς σημαίνει. Εν τω μεταξύ, αν σκεφτείς η λέξη media στο τέλος, έχει καταστρέψει λίγο την έννοια των social media. Γιατί συνδέθηκε μοιραία με τα άλλα media, την τηλεόραση και δεν ξέρω τα άλλα, ξέρεις, το ραδιόφωνο. Φυσικά. Και ο κόσμος προσπάθησε στην αρχή να τα χρησιμοποιήσει έτσι, ενώ δεν έχουν καμία σχέση με τα άλλα media. Δεν είναι καν media. Δεν είναι σε αυτή την κατηγορία. Οπότε νομίζω η παρεξήγηση δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Απλά πάλι με τη λογική που είπαμε πριν, ότι ο Έλληνας λίγο καθυστερεί. Εμείς είμαστε ακόμα στη φάση που περνάμε αυτή την αλλαγή. Δηλαδή αρχίζουμε να κατανοούμε τι σημαίνει social media, με ποιο τρόπο μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, ποια είναι η χρήση τους. Για παράδειγμα, το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν όλοι οι περισσότεροι σε social media είναι ότι θεωρούν ότι είναι ένα μέσο που θα μπεις μέσα και θα φωνάξεις, θα πεις στο follower ή στο friend σου, ξέρεις, ανάλογα με το μέσο που χρησιμοποιείς, αυτό που θες εσύ να πεις. Το χρησιμοποιούν σαν τηλεόραση ουσιαστικά. Μάλιστα. Που αυτό, αν το σκεφτείς, θα είναι διαφήμιση. Αυτό είναι ο ρόλος της Ναι, διαφήμισης. συμφωνώ. Είναι one way. Είσαι εσύ απέναντι και σου λέω. Τα social media είναι ακριβώς το αντίθετο. Θεωρητικά, δηλαδή, εγώ πρέπει να συμμετάσχω σε μια κοινότητα, π.χ. το Facebook ή το Twitter, να συνδεθώ με ανθρώπους που έχουμε κοινά ενδιαφέροντα και να ακούσω περισσότερο. Να δώσω ερεθίσματα και να ακούσω. Να ακούσω Έτσι και να θα μου πάρω απαντήσουν. feedback. Να ακούσω και να μου απαντήσουν και να ξαναπαντήσω και να υπάρχει αυτή η επικοινωνία, το πάρε δώσε, έτσι. Αυτό το engagement που λέμε στα αγγλικά, το αγκάλιασμα, ξέρω εγώ στα ελληνικά, δεν ξέρω, Ναι. μου πάει πολύ ο όρος. Αλλά ναι, να μπει δηλαδή και να φερθείς φυσιολογικά. Γιατί είναι μια κοινωνία, πρέπει να φέρεσαι φυσιολογικά. Είναι σαν να πας σε ένα πάρτι, φαντάσου τώρα και έχει πολλούς πολλούς καλεσμένους.
και αρχίζει και λες γεια σας, είμαι αυτός, κάνω εκείνο, θα περάσουν για τρελό. Ναι, είναι το ψώνιο που πάντα ξεχωρίζει μέσα στο πάρτι και στη τελική βαριέσαι να τον ακούς τις προσωπικές του ιστορίες όλη την ώρα. Ουσιαστικά, ό,τι σου λέει μετά και το αγνοείς. Λες, ναι, εντάξει, μίλα εσύ, δεν σε ακούω. Μπράβο. Οπότε, όταν πας σε ένα πάρτι, τι κάνεις. Αν σκεφτείς τι κάνεις όταν πας σε ένα πάρτι που ξέρεις λίγους, αλλά είναι πολύ περισσότεροι αυτοί που μπορείς να γνωρίζεις, αν σκεφτείς τι κάνεις σε αυτό το πάρτι και αντιστοίχως δράσεις με τον ίδιο τρόπο, χειριστείς με τον ίδιο τρόπο τα social media, νομίζω θα πετύχεις. Αυτό είναι νομίζω ακριβώς που πρέπει να σκέφτεσαι. Ωραία, δηλαδή, με άλλα λόγια μας λες ότι τα social media για σένα είναι ένα πάρτι, έτσι. Ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Είναι μια κοινωνική. Μια άλλη έκφραση της κοινωνίας. Όπως συμπεριφέρεσαι φυσιολογικά στη ζωή σου, πρέπει να συμπεριφερθείς και εκεί. Δεν είναι κάτι το οποίο ούτε θα κρυφτείς από πίσω του, ούτε θα ανέβεις πάνω του και θα αρχίσεις να φωνάζεις και να λες. Μάλιστα. Έχει αλλάξει κάτι στον τρόπο που επικοινωνούμε γενικά όλα αυτά τα χρόνια? Γιατί έχει μπει το ίντερνετ στη ζωή μας, ωραία, έχει μπει για τα καλά. Δηλαδή, διάβασα ένα τρελό ποσοστό, το 81% λέει των ανθρώπων που έχουν λογαριασμό στο Facebook, κάθε πρωί που ξυπνάνε, το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι, πριν πλύνουν τα δόντια τους, είναι να τσεκάρουν το Facebook τους. Ωραία. Αυτό είναι λίγο αδιανόητο να το σκεφτώσουν πριν από 2-3 χρόνια. Ωραία. Βέβαια, πολλά αδιανόητα πράγματα έχουν συμβεί. Παραδείγματος χάρη, όταν κυκλοφόρησε το πρώτο κινητό, οι μεγαλύτεροι λέγανε ότι γιατί να θέλω να ξέρουν πού είμαι ανά πάσα στιγμή και να δώσω λογαριασμό. Έλα τώρα όμως πλέον που το κινητό δεν είναι απλώς ένα κινητό, είναι ένας υπολογιστής, είναι μια κάμερα, είναι GPS, είναι τα πάντα. Ωραία, είναι ίντερνετ. Έχουν μπει τώρα τα social media. Τι αλλαγές έχεις δει μέχρι τώρα στον τρόπο επικοινωνίας? Κάθε νέο μέσο, όπως και το κινητό, το παράδειγμα που ανέφερες, στην αρχή παρεξηγείται. Ο κόσμος γενικά έχει την ανάγκη να ανήκει σε μια μικρή ομάδα, να αισθάνεται λίγο special. Αυτό το βλέπεις και στη μουσική. Ήταν κάποτε οι μεταλλάδες, ήταν οι γκοθάδες, ήταν οι χιπχοπάδες. Όταν η μουσική του αυτού του εκάστοτε μικρού γκρουπ άρχισε και γινόταν pop, δηλαδή popular, γνωστή, μεγάλο το φάσμα, ο κόσμος αυτός που ήταν στην αρχή στην κλίκα ξενέρωνε. Μάλιστα. Ένιωθε ότι αυτό το special πραγματάκι που έχω ανακαλύψει εγώ και λίγοι, και είμαστε λίγο κάτι διαφορετικό από τους άλλους, πλέον το έχουν όλοι. Οπότε δεν είναι special πλέον και πρέπει να βρω κάτι άλλο. Φαντάζομαι τώρα ότι με τα κινητά έγινε ακριβώς το ίδιο. Αυτοί που ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν τα κινητά ήταν αυτή η μικρή ομάδα. Οι απ' έξω βιάστηκαν να τα κρίνουν, γιατί όλα έχουν ένα διάστημα που πρέπει να περιμένει να γίνει η προσαρμογή και ο κόσμος να αρχίσει να τα βιώνει. Αυτό που μου είπες με το Facebook, το 81% του κόσμου με το που ξεκινάει και κάνει login, είναι τρελό. Αν το σκεφτείς. Αλλά το Facebook είναι από το 2006. Στην Ελλάδα είναι από το 2008, 2009. Αργήσαμε νομίζω 2-3 χρόνια να μπούμε. Οπότε είναι πολύ νωρίς πλέον. Είναι πάρα πολύ νωρίς να πούμε ότι ο κόσμος έχει μάθει και να το χρησιμοποιεί, αλλά του έχει περάσει και αυτή η αρχική, ξέρεις, η έξαψη. Αυτό, του καινούριου. Του αρέσει, μπαίνει μέσα, βλέπει κανένα δύο φωτογραφίες, βλέπει τι έκανε ο φίλος του, η φίλη του χθες το βράδυ, κανένα δύο φωτογραφίες από τον γνωστό. Είναι μια ωραία, ας πούμε, ασχολία να ξεκινήσει τη μέρα σου. Γράψε ένα μήνυμα, κανονίζεις. Είναι και ένα νέο τρόπο επικοινωνία. Δηλαδή να πάρεις ένα τηλέφωνο, κοιτάς ποιος είναι online, ποιος έχει ξυπνήσει, ποιος δεν έχει ξυπνήσει. Είναι και άλλα. Αλλά νομίζω πρέπει να τους δώσουμε χρόνο γενικά σε όλα αυτά. Να δώσουμε χρόνο. Μάλιστα. Ωραία. Επομένως, ο μουσικός για σένα, τελείως προσωπικά, πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτό το Facebook που λένε, το ίντερνετ, το Twitter, τα διάφορα μέσα, τα καινούργια μέσα, ας πούμε, αν τα θεωρήσουμε μέσα, media, ωραία, αυτά τα καινούργια μέσα επικοινωνίας, πώς θα μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει, με λίγα λόγια, μία λέξη παραδείγματος χάρη? Για μένα όλα αυτά για το μουσικό είναι επικοινωνία. Είναι επικοινωνία και είναι και μια μεγάλη ευκαιρία. Ποτέ στο παρελθόν, αλλά ποτέ, δεν είχε ο μουσικός την ευκαιρία να γνωρίσει τον ακροατή του τέτα-τέτ, face to face, να του μιλήσει έτσι. Ποτέ. Ή υπήρχε μια δισκογραφική μπροστά, ή απλά αγνοούσε, ήξερε ότι έχει κάποιους φαν, αλλά αγνοούσε ποιοι είναι αυτοί. Να μου πεις τώρα,
γιατί να ενδιαφερθεί. Κάθε καλλιτέχνης πρέπει να ενδιαφέρεται για τον κόσμο που τον ακούει, που του δίνει αξία, που ουσιαστικά τον κάνει ό,τι είναι. Γιατί αυτά τα εγώ κάνω μουσική για μένα και δεν με ενδιαφέρει ποιοι θα με ακούσουν, εγώ τα ακούω λίγο βέρεσαι να σου πω την αλήθεια. Θεωρώ ότι είναι λίγο ηρωνικό ένας καλλιτέχνης ο οποίος κάνει δισκογραφία, βγάζει βιβλία, κάνει έκθεση ζωγραφικής για τα έργα του, να μην τον ενδιαφέρει αν ο κόσμος θα αγκαλιάσει τη δουλειά του. Τότε μην κάνει δισκογραφία, μην βγάζει βιβλία και μην κάνει έκθεση. Κάτσε σπίτι σου, κάνε το μηνιακά σου, πάτε για πέρα και κάτσε και κοίτα. Εγώ έτσι νομίζω. Έτσι το λαμβάνω. Οπότε, εφόσον κάθε καλλιτέχνης θέλει να γνωρίσει και πρέπει να θέλει να γνωρίσει τον ακροατή του, γιατί ο ακροατής θα τον κάνει καλύτερο. Τα social media είναι ακριβώς αυτό. Είναι ευκαιρία να έρθει κοντά και να μιλήσει τέτα τέτα με τον ακροατή του. Μάλιστα. Επομένως, τώρα μπαίνουμε σε ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Ωραία. Είχαμε, δηλαδή, εδώ και πολλά χρόνια, κάποιους τους λεγόμενους gatekeepers, ωραία, τους μεσάζοντες. Αλλά πολλά εμπόδια μεταξύ καλλιτέχνη και ακροατή. Πολλοί μεσάζοντες ενδιάμεσα. Και ο καθένας πάντα βέβαια είχε το οικονομικό του όφελος, έτσι. Έπαιρνε η δισκογραφή και το ποσοστό, έπαιρνε αυτός που εκτύπωνε τα CD το ποσοστό, αυτός που θα κάνει το publishing, αυτός που θα κάνει το promotion, έπαιρναν όλοι κάτι. Και στο τέλος κατέλεγε ο μουσικός να έχει, ξέρω εγώ, κάποια λεπτά από τα 10 ευρώ, 15 ευρώ του CD. Ωραία. Αυτό πλέον βλέπω ότι αρχίζει να αλλάζει, ότι αρχίζουμε να παρακάπτουμε όλη αυτή την αλυσίδα που είχαμε ήδη δημιουργήσει, οι δισκογραφικές βασικά, και αρχίζουμε να μπαίνουμε σε μια φάση ότι είμαι εγώ, μπορώ να κάνω τη μουσική μου, μπορώ να βρω μέσω, να βρω κάποιους οπαδούς, κάποιους ακροατές, κάποιο άτομα να με ακολουθήσουν, να ακούσουν αυτό που έχω να πω, να ακούσουν τις απόψεις μου, να με δουν σε βίντεο, να δουν τις εικόνες που έχω βγάλει, να δουν τα backstage της δημιουργίας. Και μπορώ να επικοινωνήσω μαζί τους και επίσης μπορώ μέσω των διάφορων, των άπειρων πλατφόρμων πλέον, μπορώ να το πουλήσω κατευθείαν σε αυτούς. Ωραία. Άρα, από ό,τι βλέπω έτσι όπως το συνδέεις, όπως το έχεις στο μυαλό σου, είναι τα social media, είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ του μουσικού και του ακροατή. Άρα πλέον οι μεσάζοντες αρχίζουν πλέον, υφίστανται ακόμα, βοηθάν, αλλά δεν χρειάζεται να έχουν αυτόν τον απαραίτητο λόγο ύπαρξης μεταξύ ακροατή και μουσικού. Mm-hmm. Ωραία. Επομένως τα media ουσιαστικά μου αρέσει έτσι όπως το θέτεις, ότι είναι επικοινωνία. Και δεν είναι μόνο τα social media, είναι και άλλα πράγματα τα οποία μπορούν να κάνουν, έτσι, να βοηθήσουν σε αυτό. Τώρα, σε σχέση με αυτό που ανέφερες, γιατί προφανώς εννοείς τις δισκογραφικές και τα μεγάλα μαγαζιά που πουλάνε δίσκους, το πλεονέκτημα δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι ο καλλιτέχνης πλέον μπορεί μόνος του να κυκλοφορήσει τη δουλειά του απευθείας στον ακροατή και να πάρει feedback απευθείας από τον ίδιο ακροατή σχετικά με αυτό που έφτιαξε. Είναι ότι έχει φύγει από μπροστά ένας μηχανισμός ο οποίος δεν είχε ψυχή. Ήταν μια μπίζνα. Που το κομμάτι μπίζνα, έτσι, η έννοια της μπίζνας δεν είναι κακή σαν έννοια, αλλά όταν μεταφέρεις τέχνη, δηλαδή ένα CD με την ψυχή του άλλου, ο άλλος βγάλει την ψυχή του σε αυτό που έχει φτιάξει, πρέπει να τους φερθείς αναλόγως. Οι δισκογραφικές είχαν σαν πελάτες τους ή θεωρούσαν ότι πελάτες του των δισκογραφικών ήταν τα μεγάλα μαγαζιά, τα Virgin Megastore, τα Metropolis. Μας είχαν ξεχάσει τελείως. Δεν μπορεί μια δισκογραφική να θεωρεί πελάτες της τα μεγάλα πολυκαταστήματα. Είχαμε φύγει δηλαδή, ο ακροατής και ο καλλιτέχνης, η ουσία δηλαδή αυτού του πράγματος, είχαν φύγει από την εξίσωση. Και ουσιαστικά είχε μπει τώρα ένα μηχανισμό στη μέση, ο οποίος διώγωνε το κόστος και χάλαγε αυτή τη σχέση. Αποξένωνε τον καλλιτέχνη από τον ακροατή. Όταν βρέθηκε το μέσο αυτοί να έρθουν, τους βγάζαν στα παλιά τα παπούτσια και καλά κάνανε. Μάλιστα. Αυτό τώρα μου θυμίζει κάτι το οποίο το είχα διαβάσει, μου το είχες πει εσύ, ότι αυτό ακριβώς που είπες τώρα, ότι ήτανε οι δισκογραφικές κάνανε business αποκλειστικά με τα μεγάλα μαγαζιά και τις μεγάλες, και τα μεγάλα τα retailers, τα γνωστά. Ωραία. Mm-hmm. Δηλαδή δεν κάνανε
δεν κάνανε business με τα άτομα τα οποία έπρεπε να στοχεύουν, δηλαδή τους ακροατές. Ωραία, γιατί ο μουσικός κάνει μουσική για κάποια άτομα. Ωραία, για τα άτομα που γουστάρουν το είδος του. Ωραία, και αυτοί, όπως λες, είχαν βγει τελείως έξω από την εξίσωση. Με άλλα λόγια, τώρα, καθώς τα έλεγες όλα αυτά, δημιουργούνταν εικόνες στο μυαλό μου. Και μου θυμίζει λίγο πολύ τον τρόπο που γινόταν, που λειτουργούσε μια επιχείρηση παλιότερα, στα χωριά, παραδείγματος χάρη. Που ήταν ο Κυρμίτσος, έκοβε, ξέρω εγώ, το κρέας και ερχόταν η κυρία Μαρία και ήξερε ότι η κυρία Μαρία της αρέσει, ξέρω εγώ, η σπάλα. Θα έκοβε ένα όμορφο, ωραίο κομματάκι. Ήξερε ότι αυτή τη βδομάδα, ξέρω εγώ, έφαγε πολύ από αυτό το κρέας, να της προτείνω κάτι διαφορετικό. Γνώριζε τις προτιμήσεις της κυρίας Μαρίας. Ωραία, και αρχίζουμε, γυρίζουμε δηλαδή πλέον στην οτροπία του χωριού. Αλλά πλέον έχουμε ακόμα ένα παγκόσμιο χωριό. Μπορεί στο χωριό ο κάτοικος να είναι από τις Φιλιππίνες, μπορεί να είναι από την Κίνα, μπορεί να είναι από την Αμερική, μπορεί να είναι Ελλάδα. Ενώ εσύ παραμένεις στην Ελλάδα. Ακριβώς αυτό. Είναι αυτό που λέει και ο φίλος μας, ξέρω ότι σου αρέσει και εσένα και εμένα, προφανώς τον ακολουθούμε, ο Γκάρι Βάινερτσοκ, στο βιβλίο του, στο Thank You Economy, Small Town Rules. Thank you. Πλέον μπορούμε σε μια παγκόσμια κοινότητα να κάνουμε απλά αυτά τα καινούργια, αυτούς τους παλιούς κανόνες. Ότι φαντάσου τώρα, εγώ σου λέω το άλλο, φαντάσου ο μεγάλος καλλιτέχνης μπορεί να μην ήθελε να είναι ο μεγάλος καλλιτέχνης με την έννοια του αποξενωμένου τύπου του σταργηλικίου που βγαίνω στο stage, λέω 5 τραγούδια και μετά με ενοχλείτε. Αλλά ήταν εκεί η δισοαθική ή ο μάνατζερ, ο περίεργος, ο οποίος μάνατζερ βέβαια ήταν μάνατζερ και σε ένα μπουζουξί και σε ένα rockstar. Δεν ξέρω γιατί και πώς. Μας χαλάει. Ναι. Και του λέγε ότι εσύ πρέπει να φέρεσαι έτσι, πρέπει να φέρεσαι γιουβέτσι. Δεν είναι έτσι. Με την έννοια ότι ο καθένας έχει μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Για να γίνει κάποιος καλλιτέχνης και να ξεχωρίσει, θα ξεχωρίσει για την προσωπικότητά του. Ο κόσμος θέλει να ξέρει πράγματα για σένα. Απλά θέλει να ξέρει όμως αυτά που θέλει να του δώσει εσύ, να σε δει πραγματικά. Και το αισθητήριο του κόσμου είναι αλάνθαστο. Καταλαβαίνει πότε του λες ψέματα, πότε του πουλάς παραμύθι και πότε όχι. Οπότε, για να επιστρέψω σε αυτό που είπες, στη νέα πραγματικότητα, αυτοί που κερδίζουν είναι αυτοί που έχουν την οτροπία του παλιού, αλλά μπορούν και την εφαρμόζουν με σύγχρονα μέσα πλέον. Μάλιστα. Δεν είναι εύκολο. Είναι μια μεγάλη αλλαγή, έτσι. Είναι μια μεγάλη αλλαγή. Πρέπει να προσαρμοστεί το εγκέφαλο. Είναι μια μεγάλη αλλαγή και απαιτείται μεγαλύτερη εργασία και περισσότερο χρόνο από τον ίδιο καλλιτέχνη. Που πρέπει να είναι διατεθειμένος να το κάνει. Με άλλα λόγια, ο καλλιτέχνης πλέον δεν καλείται αποκλειστικά να γράφει τη μουσική του και να περιμένει να τον βρουν. Έτσι, πρέπει να γνωρίζει πράγματα από marketing, πρέπει να γνωρίζει πράγματα από social media, από τον τρόπο που να επικοινωνήσει. Πρέπει να έχει διάφορες γνώσεις από εδώ και από εκεί, ώστε να μπορεί να κρίνει ο ίδιος κατά πόσο αξίζει να βρει ένα manager, κατά πόσο αξίζει να είναι σε μια δισκογραφική, κατά πόσο αξίζει να χρησιμοποιήσει αυτή την υπηρεσία και όχι την άλλη. Πώς να φτιάχνει ιστοσελίδες. Έτσι, γιατί ακόμα και η ιστοσελίδα είναι σημαντικός ο ρόλος της. Πρέπει να ξεκινήσει κάποιος να μπει στην ιστοσελίδα και να βρει ακριβώς αυτό που θέλει. Πρέπει να γνωρίζει λίγο πράγματα από design. Άρα αρχίζουμε να έχουμε μια διαφορετική προσαρμογή του μουσικού στη νέα πραγματικότητα. Να αρχίζει να γίνεται λίγο ένα πολυεργαλείο. Πιο πολυμήχανος από ό,τι στο παρελθόν, έτσι. Χωρίς απαραίτητα να απαιτείται να έχει όλες αυτές τις γνώσεις. Το σημαντικό είναι να γνωρίζει ότι πρέπει με κάποιον τρόπο, με κάποιον γνωστό, με κάποιον φίλο, με κάποιον εξωτερικό συνεργάτη, να έχει όλα αυτά γύρω του. Δεν χρειάζεται ούτε να μάθει HTML και να κάνει να προγραμματίζει, ας πούμε, το δικτυακό του τόπο, αλλά πρέπει να βρει κάποιον να του φτιάξει ένα site. Πρέπει να ξέρει τις ανάγκες αυτές τις καινούργιες. Και το σημαντικότερο είναι πρέπει να. Για μένα θα επιβιώσουν οι καλλιτέχνες που αγαπάνε πραγματικά τους ακροατές τους. Και το δείχνουν αυτό. Μάλιστα. Ωραία. Επομένως, η ερώτηση την οποία θα κάνει ο καθένας. Ωραία. Αφού τα χρειάζεται να τα κάνω όλα αυτά, να βρω τον κατάλληλο manager που θα με βοηθήσει για τις ιστοσελίδες, για τα marketing κλπ. Γιατί να μην βρω απλώς μια δισκογραφική? Τι απαντάς σε αυτούς? Η δισκογραφική είναι σαν το manager που σου περιέγραψα πριν. Έχει τους ίδιους ανθρώπους
οι οποίοι χειρίζονται διαφορετικές προσωπικότητες, το οποίο για μένα είναι λάθος, και δίνει βάση μόνο σε αυτούς που φέρνουν τα μεγαλύτερα κέρδη. Σε μια συζήτηση που είχαμε με την EMI πριν από κάποια χρόνια, αυτό που διαπίστωσα είναι ότι σε ένα roster 50-60 καλλιτεχνών, τα έξοδα για όλους αυτούς τα έβγαζαν 2-3 ονόματα. 2-3 λαϊκά ονόματα. Μάλιστα. Οι οποίοι πουλούσαν δίσκους τότε και έπαιζαν τα πεζοκομάραζα της παραλιακής με νυχτοκάμματα, δεν ξέρω και εγώ τι. Αυτή η λογική, δηλαδή ότι μια δισκογραφική θα πάρει μια μικρή μπάντα απλά για να δείξει ότι στο προφίλ της εστίμης δίνουμε και βάση στη νέα μουσική σκηνή, δεν είμαστε τίποτα, θα πάρει οχημένοι τύποι, αλλά στην ουσία απλά τους κόβει ένα CD σε 500 αντίτυπα, τα πετάει στα δισκοπολία και όταν σου λέω τα πετάει και να πας εσύ που είσαι στην μπάντα, δεν θα το βρεις στο CD σου, θα πρέπει να ψάξεις δύο ώρες να το βρεις, αυτό δεν έχει να σε βοηθήσει σε κάτι. Οκ, okay. Είναι η κάψα που έχει μπάντα να βγάλει ένα δίσκο, δεκτό. Αλλά αν το δεις επί της ουσίας, εάν δεν το αγκαλιάσεις αυτό το δίσκο με μια διαφημιστική καμπάνια, η οποία διαφημιστική καμπάνια κάποτε ήταν τηλεοπτικά σποτ, ραδιοφωνικά σποτ, μπάνερς κτλ. Τώρα μπορεί να είναι ένα group στο Facebook, το οποίο έχει μαζέψει ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τους φίλους, των φίλων και το γενικότερο κύκλο που ξέρει από πριν ότι ενδιαφέρεται για αυτόν και πετάει ένα link ότι παιδιά βγήκε το συντήριο και λέει άμα θέλετε μπορείτε να το αγοράσετε. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία, πολλές αλλαγές. Το καλό είναι ότι είμαστε διαμέσου αυτών των αλλαγών αυτή τη στιγμή. Ωραία, και συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Δεν είναι αλλαγές που θα έρθουν στο μέλλον. Η αλλαγή είναι τώρα αυτή τη στιγμή. Είμαστε σε μια περίοδο την οποία αυτός που θα καταλάβει το τι γίνεται, τι παίζει, θα επιβιώσει. Οι υπόλοιποι θα παραμείνουν. Διάβασα κάτι πολύ όμορφο που είπε, δεν θυμάμαι το όνομα τώρα, μου το μετέφερε ο Άντριου Ντάμπερ, ο οποίος είχε γράψει το 20 Things You Need to Know About Music Online το 2007 και γράφει πλέον καινούριο βιβλίο, το οποίο μεταφράζω. Λοιπόν, και μετέφερε κάτι πολύ όμορφο και λέει ότι τίνουμε να κοιτάμε την κάθε εποχή μέσω του rear view mirror, δηλαδή του καθρέφτη του αυτοκινήτου που κοιτάει προς τα πίσω. Γιατί νομίζουμε, παραδείγματος χάρη, ότι αυτή τη στιγμή κάνουμε ραδιόφωνο στο ίντερνετ ή βλέπουμε τηλεόραση στο ίντερνετ. Δεν κάνουμε ραδιόφωνο στο ίντερνετ. Το ραδιόφωνο είναι της προηγούμενης εποχής. Είμαστε πλέον στην ψηφιακή εποχή. Που σημαίνει ότι είμαστε στο ίντερνετ. Είναι άλλο το μέσο. Μπράβο. Είναι αυτό που έχουμε. Είμαστε στο mediation αυτή τη στιγμή. Ωραία. Τα οποία όλα αλλάζουν μορφή. Είναι μερικά πράγματα, είναι ακόμα παραδοσιακά, η τηλεόραση, η εφημερίδα. Αλλά βλέπεις άλλα πράγματα ότι αλλάζουν. Ότι γίνονται όλα πλέον διαδικτυακά. Παρατηρήσω ότι μια εφημερίδα, όταν βγει στο ίντερνετ και κάνει μια διαδικτυακή εφημερίδα, συμπεριφέρεται στο ίντερνετ σαν να είναι έντυπο. Ναι. Λείπει διαδραστικότητα. Ένα τηλεοπτικό κανάλι, αν κάνει ένα web TV, δεν μπορεί να κάνει μια τηλεόραση απλά που παίζει στο ίντερνετ. Αυτό δεν ενδιαφέρει κανένα. Κανείς δεν μπορεί να κάνει τηλεόραση στο ίντερνετ. Ο κόσμος θέλει on demand περιεχόμενο, να μπει, να ψάξει και να πει θέλω να δω αυτό. Και να κάτσει να το δει, αν θέλει να το δει. Ο Jobs τι έλεγε, ο Μακαρίτης, ναι. Στην Apple δεν κάνανε ποτέ customer focus groups που κάνουν οι άλλες εταιρείες. Αυτά τη στιγμή ουσιαστικά είναι groups που μαζεύεις πελάτες και ρωτάς τι θα ήθελες να δεις στα επόμενα προϊόντα της εταιρείας. Και από εκεί παίρνεις ιδέες για το τι θα φτιάξεις. Ο Jobs έλεγε ότι ο κόσμος δεν ξέρει τι θέλει. Ή θα σου πει αυτό το οποίο προσφέρει ένας αντίπαλος, μια αντίπαλη εταιρεία. Πει, δεν το τα περισσότερα focus group καταλήγουν στο εξής. Θέλω αυτό που έχω τώρα, πιο γρήγορο, πιο φθηνό και καλύτερο. Ναι. Αλλά έτσι δεν μπορείς να κάνεις innovation σε καμία περίπτωση. Να διαφοροποιηθείς. Ακριβώς. Ο Τζόμπς αυτό που έλεγε είναι ότι αυτό που θέλει ο κόσμος δεν το ξέρει ακόμα. Θα το φτιάξουμε, θα το δείξουμε και τότε θα καταλάβουν ότι το θέλουν. Και το έκανε πάνω από 5 φορές τα τελευταία 10 χρόνια. Μάλιστα. Με το iPod, με το iPhone, με το iPad. Φαντάζομαι ότι τα media πρέπει να κάνουν κάτι ανάλογο. Πρέπει να δημιουργήσουν κάτι, ένα άλλο προϊόν, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα αυτή, αλλά να το χειριστούν διαφορετικά. Πρόσφατα, στο MusicBrit κάναμε μια καινούργια υπηρεσία. Το λέμε Social Stage. Θα το έχεις παρακολουθήσει. Ναι, ναι. Το οποίο ουσιαστικά τι κάνει, είναι μια πλατφόρμα που επιτρέπει σε ένα καλλιτέχνη ή σε ένα group να κάνει live από το δικό του χώρο, από το σπίτι του ή από το
προβάδικο του, με μία κάμερα σε όλο τον κόσμο. Πρόσεξε τώρα, εκεί υπάρχει ένα θέμα. Η μπάντα έχει συνηθίσει να κάνει live σε κόσμο. Και, εννοείται ότι δεν πάμε να υποκαταστήσουμε το live. Το live είναι ένα και είναι αυτό. Εγώ και ο κόσμος. Και αυτό που γίνεται, το μαγικό εκείνη τη στιγμή, δεν μπορείς να το υποκαταστήσεις σε καμία περίπτωση. Αλλά και εμείς δεν πάμε να φτιάξουμε αυτό. Είναι κάτι άλλο. Πρέπει η μπάντα να μπορέσει να παίζει μπροστά σε μια κάμερα, σαν να έπαιζε σε ζωντανό κοινό, και να αγκαλιάσει τώρα αυτή την καινούργια εφαρμογή, σαν να είναι κάτι άλλο. Είναι πολύ δύσκολο όμως να πείσεις και να δώσεις σε μια μπάντα να καταλάβει ότι αυτό που κάνεις δεν είναι live με την παραδοσιακή έννοια. Ναι. Είναι webcasting, είναι social stage, πες το όπως θες. Ναι. Αλλά είναι κάτι άλλο που μαζί τα δομή και για μας είναι καινούριο και για αυτούς είναι καινούριο. Αλλά είναι ένα μέσο που είναι πολύ χρήσιμο. Οπότε πρέπει να το φτιάξουμε μαζί στην πορεία. Και αυτό που μας δείχνει η ιστορία είναι ότι οι ιδέες οι οποίες επιβεβαιώνουν είναι αυτές οι οποίες αγκαλιάζονται από το κοινό. Δηλαδή ρίχνεις κάτι έξω στο κοινό και το κοινό είναι αυτό που σου δείχνει την κατεύθυνση που πρέπει να πάρεις. Ωραία, γιατί πάρα πολλές ιδέες λογικό είναι να αποτύχουν. Αλλά από ό,τι είδαμε είναι ότι άμα δεν γινόταν αυτό, βασικά δεν θα υπήρχε το innovation. Ωραία. Άμα δηλαδή δεν υπήρχε κάποιος να δώσει ένα iPod, να δώσει ένα iPad, να δώσει ένα iPhone, δεν θα μπορούσε να καταλάβει ο κόσμος άμα το θέλει ή όχι. Mm-hmm. Το παίρνει, το βλέπει, το χρησιμοποιεί και βλέπει μετά. Το μιλάει σε κάποιον άλλο φίλο του, γι' αυτό είναι ωραίο κτλ. Και βλέπει στην τελική άμα πετυχαίνει αυτό. Ωραία. Επομένως, εδώ πιστεύω κολλάει ότι ο μουσικός πρέπει να είναι πιο πολυμήχανος, να γνωρίζει πράγματα από εδώ και από εκεί, για να μπορεί να συνειδητοποιήσει το τι γίνεται αυτή τη στιγμή, την αλλαγή, να αλλάξει λίγο η καλωδίωση του εγκέφαλου του και να καταλάβει εκ βαθέων ότι αυτή τη στιγμή δεν κάνουμε αυτό που κάναμε πιο πριν. Έχει αρχίσει να αλλάζει κάτι. Έχει αλλάξει εντελώς. Είναι το γνωστό status quo. Ωραία. Δεν ξέρω αν υφίσταται ακόμα αυτή η έννοια. Κατά πόσο υπάρχει status quo. Όταν έχεις τόσες αλλαγές και στο παιχνίδι μπορούν να πάρουν μέρος όλοι, γιατί στο ίντερνετ πλέον το ίντερνετ δίνει απεριόριστες ευκαιρίες και δωρεάν, πλέον δεν νομίζω να υπάρχει αυτό το status quo στο μέλλον. Ωραία. Θα μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει, να το ρίξει στο κοινό και να δει τι πετυχαίνει. Mm-hmm. Γι' αυτό. Εμένα στο μυαλό μου ότι πρέπει ο μουσικός λίγο να επιχειρήσει διάφορα πράγματα που δεν έχει κάνει στο παρελθόν. Έχω στο μυαλό μου να γράψω ένα άρθρο το οποίο θα πετάω απλώς ιδέες και από εκεί και πέρα όπως αντιληφθεί ο καθένας, αλλά πολλές ιδέες, 100 ιδέες ξέρω εγώ, ωραία, για πράγματα που μπορεί να κάνει ο καθένας, αλλά θα ήθελα να δω άτομα να μπορούν να πάρουν μια ιδέα από αυτές και να τις επιχειρήσουν, να τις κάνουν πραγματικότητα και να δουν να δουλεύει. Παραδείγματος χάρη. Κάτι το οποίο δεν έχει γίνει στο παρελθόν. Ωραία. Συνεργασία μεταξύ καλλιτεχνών. Αλλά όχι συνεργασία ότι εγώ, η μπάντα μου, θα βγάλω ένα τραγούδι και θα βάλω τον Ευστρατιάδη να τραγουδήσει επειδή είναι όνομα. Ωραία. Συνεργασία με βάση ότι έχουμε ένα θέμα, παίρνουμε ένα topic και γύρω από αυτό το θέμα ο καθένας κάνει μουσική, φωτογραφία, τέχνη, βίντεο, χορό, οτιδήποτε άλλο. Μια θεατρική παράσταση, οτιδήποτε. Να υπάρχει μια μουσική συνεργασία. Και αυτό δεν έχει γίνει παγκόσμιος. Αν μπορεί να ξεκινήσει στην Ελλάδα, είμαστε σε μια περίοδο μεγάλων ανακατατάξεων. Ωραία, που κανένας δεν ξέρει τι το ξημερώνει. Δεν έχουμε κάτι να χάσουμε. Αυτό είναι το καλό. Ότι άμα μπορέσουμε στην Ελλάδα μέσα από τις τάχτες, καλλιτεχνικά να μπορέσουμε να αλλάξουμε λίγο τον τρόπο, την καλωδίωσή μας, τότε θα πιστεύω θα έχουμε εντυπωσιακές αλλαγές. Και εκεί καταλάβει. Δεν διαφωνώ. Γενικά, νομίζω ότι η τέχνη προϋποθέτει συνεργασία. Ήθιστε τα άτομα που ασχολούνται με την τέχνη να είναι πιο ανοιχτόμυαλα, θεωρητικά πάντα. Σου μιλάω θεωρητικά γιατί δεν το παρατηρείς πάντα. Και να αγκαλιάζουν τις νέες συνθήκες πιο εύκολα από κάποιον άλλον. Το πρόβλημα με την Ελλάδα, αυτό που παρατηρώ, το οποίο βέβαια σιγά-σιγά ακύπει, είναι ότι ο Έλληνας καλλιτέχνης πολλές φορές είναι εγωιστής. Θεωρεί ότι. Λοιπόν, να κάνω μια παρένθεση και ναι. Να μπούμε λίγο στο τελευταίο κεφάλαιο της συζήτησής μας. Ωραία. Το οποίο για μένα είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζει καθένας. Είναι την ερώτηση, θα τη διαβάσω. Πού χωλαίνει ο Έλληνας καλλιτέχνης? Ποια προβλήματα πρέπει να αναγνωρίζουμε ότι έχει? Γιατί άμα αναγνωρίσεις το πρόβλημα, λένε, μπορείς να δώσεις και τη λύση. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι συνήθως δεν γνωρίζουμε ότι έχουμε μερικά προβλήματα. Παίζουμε από την εμπειρία σου. Τι βλέπεις? Ποια είναι η νοοτροπία που έχει ο Έλληνας που δεν πρέπει να έχει, που χωλαίνει? Τώρα, με αυτά πρέπει έχω ένα θέμα.
Τώρα τι πρέπει, εγώ θα σου πω τη γνώμη μου. Ναι. Τώρα τι πρέπει, γιατί δεν πρέπει, είναι κάτι διαφορετικό. Ο Έλληνας καλλιτέχνης ουσιαστικά έχει τα προβλήματα που έχει ο Έλληνας γενικά. Αν δεις τα χαρακτηριστικά του Έλληνα, ο Έλληνας είναι εγωιστής. Θεωρεί ότι είναι μοναδικός για κάποιους λόγους. Κοιτάει την καμπούρα του άλλου, δεν κοιτάει τη δική του. Και τώρα λέω μόνο τα αρνητικά, έτσι, γιατί έχει πάρα πολλά θετικά βέβαια, σαν τύπος ο Έλληνας. Αλλά εντάξει, τα θετικά νομίζω μπορεί είναι καλό να αναγνωρίσει, αλλά νομίζω ότι τα πρώτα που πρέπει να εντοπίσει είναι τα ελαττώματά σου. Εγώ αυτό παρατηρώ στην κοινότητα, στο musical, θα σου πω. Από το 2001 μέχρι τώρα οι αλλαγές είναι τρομακτικές. Έχει ανέβει πάρα πολύ το επίπεδο μουσικά, η ποιότητα στο αποτέλεσμα των έργων. Αλλά έχουν μείνει κάποιες νοοτροπίες. Εγώ έχω φτιάξει αυτό. Είναι το καλύτερο. Όλοι προσπαθούν να μου το αντιγράψουν, οπότε θα το προστατεύσω. Με εκνευρίζει που πολλοί δεν ξέρουν το έργο μου, αλλά δεν το μοιράζομαι με κανέναν, γιατί μπορεί να μου το κλέψουν. Βλέπεις αυτές τις αντιφάσεις λίγο. Ναι. Δεν θέλω να μοιραστώ το έργο μου, αλλά με εκνευρίζει που δεν το ξέρει κανείς. Είναι, αν πάμε στο πάρτι που λέγαμε στην αρχή, είναι ο τύπος που μπαίνει στο πάρτι, κάθεται σε μια γωνία, παίρνει ένα ποτό, κάθεται στον καναπέ, έτσι μαζεμένος, δεν μιλάει με κανέναν, δεν επικοινωνεί με κανέναν και μετά αισθάνεται άσχημα που δεν έχει φίλους, ας πούμε. Μάλιστα. Παρατηρώ, να σου πω και για να κολλήσω με τα social media. Και αυτή είναι η ελληνική νοοτροπία. Μπαίνουν σε ένα site, κάνουν μια εγγραφή στο Musical.ly, φτιάχνει όλη σελίδα του, ανεβάζει τα τραγούδια του και περιμένει. Και τι περιμένει, περιμένει την καταξίωση. Ότι ξαφνικά δηλαδή θα πλημμυρίσει σελίδα του με κόσμο και θα του γράφουν όλοι από κάτω διθυραμμικά σχόλια. Μάλιστα. Στο ίντερνετ τον κόσμο πρέπει να πας να τον βρεις. Δεν θα σε βρει. Το ίντερνετ είναι τεράστιο. Είναι μια θάλασσα, ας πούμε, και εσύ είσαι ένα, δεν ξέρω, ένα κλαράκι. Πρέπει να ψάξεις, να ανακατευθείς εσύ με τον κόσμο. Ο κόσμος δεν θα σε βρει σε μια γωνίτσα του διαδικτύου τώρα έτσι. Αυτή η νοοτροπία του Έλληνα καλλιτέχνη δεν τον βοηθάει πολύ να κοινωνικοποιηθεί, ίντερνετικά τουλάχιστον. Και αν το δεις και εκτός ίντερνετ, οι μπάντες μεταξύ τους σε μια πόλη. Σπάνια θα δεις μπάντες μεταξύ τους να συνεργάζονται. Αυτό σιγά σιγά αλλάζει όμως ευτυχώς. Πλέον βλέπω γκρουπάκια να λένε ότι ξέρεις τι, θα κάνουμε μια συναυλία και θα πάρουμε support τους άλλους που είναι το ίδιο στυλ με εμάς και είναι και το ίδιο καλή. Μάλιστα. Όχι πάντα κατώτερες μπάντες για να φαινόμαστε καλύτεροι. Εμείς στην Πάτρα, ας πούμε, η Πάτρα έχει βγάλει πάρα πολλά μουσικά σήματα, ειδικά σε μια συγκεκριμένη σκηνή στην alternative rock που λέμε, από του Zen Pleasure και μετά. Ναι. Στην αρχή παρατηρούσα αυτό. Δηλαδή πήγαινα σε μια συναυλία, ας πούμε, να μην πω ονόματα, μιας μπάντας, δεν υπήρχε κανένας άλλος από κάτω από τις άλλες μπάντες. Μετά πήγαινα στη συναυλία της άλλης μπάντας, δεν υπήρχε κανένας από τις άλλες μπάντες. Τα τελευταία 5 χρόνια βλέπω αυτό να σπάει και αυτό είναι υπέροχο. Αυτό είναι πραγματικά καλό. Δηλαδή φαίνεται ότι σπάνε, καταρρύπτονται μύθοι και ανοίγουν λίγο τα μυαλά. Και αυτό νομίζω είναι η μεγαλύτερη νίκη μέχρι στιγμής. Μάλιστα, και είμαστε ακόμα στην αρχή. Βέβαια, γιατί όπως είπες, είμαστε πάνω στην αλλαγή, είμαστε στο κύμα. Δεν έχει πέσει το κύμα να κάτσει να ερευνήσει. Είμαστε πάνω στο κύμα και παρατηρούμε συνέχεια καινούργια πράγματα. Και προσαρμοζόμαστε, αλλά αυτό απαιτεί να είσαι σε φάση τέτοια. Με ανοιχτό το μυαλό, ανοιχτά τα αυτιά, να ακούς, να μην αφομοιώνεις ότι παίρνεις. Δηλαδή, κατευθείαν το που το παίρνεις, να το κάνεις δικό σου. Να το κρίνεις, να το τεστάρεις, να το δοκιμάζεις. Και σιγά σιγά καταλήγεις σε μικρά πραγματάκια τα οποία θα τα κρατήσεις για το μέλλον. Μάλιστα. Τι να πω, εγώ προσωπικά έχω πάρει πάρα πολλά από αυτό που είπαμε τώρα, ιδίως για τα προβλήματα, γιατί δεν το γνώριζα. Ναι, το καταλαβαίνω ότι... Και αρχίζω και σκέφτομαι για τη δικιά μου την πάντα, ωραία, ότι ετοιμάζω κάποια καινούργια μουσική. Και εγώ πολλές φορές σκέφτομαι ότι καλύτερα να μην τη δώσω, να μην τη δείξω, να μην δείξω τα κομματάκια, το πώς γίνεται η μουσική παραδείγματος χάρη, να περιμένω να πετάξω 13 κομμάτια, ξέρω εγώ, έξω εκεί πέρα στον κόσμο και να εντυπωσιαστούν όλοι και ξαφνικά να μιλάνε όλοι για μένα. Από ό,τι κατάλαβα είναι ότι αυτό είναι λίγο απίθανο για μια μπάντα που δεν σε γνωρίζει ο κόσμος, ωραία. Και ουσιαστικά μέσα στην Ελλάδα, όσοι και να σε γνωρίζουν, στην Ελλάδα είσαι, δεν είσαι μια παγκόσμια μπάντα.
Ωραία. Επομένως, είναι πολύ δύσκολο να είσαι καινούριος, να έχεις ξεκινήσει εδώ και κάποια χρόνια, να μην έχεις φανατικό κοινό, να μην γεμίζεις χίλια, να μην έχεις χίλια άτομα σε κάθε συναυλία, σου παραδείγματος χάρη, και να πετάξεις ένα άλμπουμ και όλοι να πετάνε διθυραμβικά σχόλια. Ωραία. Επομένως, θέλει αυτό το ένα προς ένα, να μιλήσεις με τον κάθε οπαδό, να ρωτήσεις πώς σου φαίνεται, ξέρω εγώ, θα σου δώσω ένα κομματάκι και τα λοιπά που θα βγει μετά από 5 μήνες. Θέλω να πεις τη γνώμη σου. Είδα ότι σου αρέσει αυτή η μουσική. Θέλω να πεις το τι πιστεύεις. Να υπάρχει αυτό το interaction. Να μπορείς να αλλάξεις κάποια πραγματάκια. Και θα επιχειρήσω να το κάνω και σε εμάς. Δηλαδή να μπορέσω να βάλω τον ακροατή μέσα στη διαδικασία παραγωγής του επόμενου μου έργου. Ωραία. Το οποίο σε καμία περίπτωση δεν θέλω να είναι album σε φάση πετάω 15 κομμάτια. Φάτε τα. Κάντε με διάσημο. Ωραία. Ίσως να υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση που μπορεί να γίνει. Να πρέπει να πεθάνει το άλμπουμ. Να πρέπει να πας λίγο πιο αργά. Δεν ξέρω αν το άλμπουμ πρέπει να πεθάνει. Γιατί ξέρεις τι. Όχι το CD, το άλμπουμ. Έτσι, σαν σύνολο. Δηλαδή, πολλά κομμάτια μαζεμένα όλα εκείνη τη στιγμή. Πολλές φορές ένα έργο απαρτίζεται από πολλά κομμάτια. Υπάρχουν concept albums, υπάρχουν live ηχογραφίσεις, δηλαδή που είναι 11 κομμάτια πακέτο. Το θέμα δεν είναι απλά, ξέρεις τι γίνεται, αυτό που λέμε ότι βγάζω ένα album και ο κόσμος το αγοράζει, προϋποθέτει κάτι. Ο κόσμος να σε ξέρει, πρώτον, και δεύτερον, ο κόσμος να μάθει για το νέο album που έχει βγάλει. Αυτά τα δύο που είπα, ο κόσμος να σε ξέρει και ο κόσμος να μάθει, έχουν από πίσω έναν απίστευτο μηχανισμό. Παλιά ήταν οι δισκογραφικές, για τους μεγάλους καλλιτέχνες, πάντα σου λέω, που είχαν 5 κανάλια και 4 εφημερίδες και με ένα δελτίο τύπου ξαφνικά μάθαιναν όλοι τι έχει συμβεί. Και συμβαίνει και τώρα για κάποιους μεγάλους. Αλλά εμάς δεν ενδιαφέρουν αυτοί οι μεγάλοι. Και ούτε αυτοί περιμένουν από αυτούς τους μεγάλους ξαφνικά να αρχίσουν να αγκαλιάζουν την νέα πραγματικότητα. Δεν τους ενδιαφέρει. Αυτοί κάθονται στον θρόνο τους εκεί πέρα και τα παίρνουν. Το θέμα είναι οι μικρές μπάντες, και όταν λέω μικρές, δεν εννοώ μικρές σε ηλικία. Εννοώ μικρές σε κόσμο, μικρές σε. Σε απήχηση. Σε εμβέλεια. Σε εμβέλεια. Και μία μπάντα πρέπει σιγά σιγά να κανονίσει ότι αυτά γίνονται σιγά σιγά, δεν γίνονται από μία μέρα στην άλλη. Δεν είναι fame story τα πάντα. Ότι πήγα στο fame story, έκατσα δύο μήνες, με έμαθα όλος ο κόσμος, έκατσα δύο χρόνια στα μπουζούκια, έβγαλα κάποια λεφτά και μετά δεν ξέρω τη μάνα μου. Γιατί αυτό ήταν μέρος του συστήματος, το οποίο σιγά σιγά για μένα θα καταρρεύσει, θα φύγει ή θα απομονωθεί. Αυτή είναι και η δύναμη του Ιντερνετ. Εάν θες τώρα, αυτή τη στιγμή, αν θες, μπορείς να κλείσεις τηλεόρασή σου. Έχω να δω τηλεόραση πολύ καιρό. Πάρα πολύ καιρό. Παρατηρώ ότι. Και εσύ φαντάζομαι. Παρατηρώ όσα άτομα ξέρω από 18 μέχρι 25, παίζει να μην ξέρουν πού είναι το τηλεκοντρόλ. Πλέον δηλαδή να πλησιάσει τον κόσμο, πρέπει να πλησιάσει τα μέσα που χρησιμοποιεί. Παλιά ήταν μόνο τηλεόραση, ήταν μονότονος. Τώρα είναι το ίντερνετ και το ίντερνετ δεν είναι ένα μέσο. Το ίντερνετ είναι μια πλατφόρμα που κουμπώνουν πάνω άπειρα μέσα και πρέπει να τα αγκαλιάσεις άμα θες να τους βρεις. Λοιπόν, σε αυτό έχω κάτι να συμπληρώσω και μπορούμε σιγά σιγά να κλείνουμε, γιατί νομίζω έχουμε πει πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να, ακόμα και εγώ, να καθίσω να τα σκεφτώ. Είναι ότι το ίντερνετ μας δίνει μια μεγάλη ευκαιρία να προσφέρουμε μια διαφορετική εμπειρία πλέον στον ακροατή. Γιατί ήθιστε, ωραία, ο ακροατής να έπαιρνε το άλμπουμ, να περίμενε, να άκουγε τη σειρά των τραγουδιών, να γνώριζε μερικά πράγματα για τον καλλιτέχνη από πριν, να είχε κάποιες προσδοκίες, να βλέπε μέσα το artwork. Αυτή ήταν η εμπειρία που προσέφερε η εποχή, ξέρω εγώ, των CD, των άλμπουμ, του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης. Πλέον είμαστε σε μια άλλη εποχή. Βλέπουμε, παραδείγματος χάρη, τους Red Hot Chili Peppers να κάνουν διαδραστικό βίντεο κλιπ, να μπορείς να μετακινήσεις μόνος σου τους στίχους. Βλέπουμε τους OK Go να κάνουν τόσα βίντεο κλιπ τα οποία πηγαίνουν viral για διάφορους λόγους. Αρχίζουμε πλέον να δημιουργούμε διαφορετικές εμπειρίες, γιατί έχουμε διαφορετικό μέσο. Ωραία, το ίντερνετ, άμα το ίντερνετ είναι μέσο με τόσα κουμπιά που λες, μας δίνει άπειρες πιθανότητες και δεν ξέρουμε πόσες πιθανότητες ακόμα θα δημιουργηθούν στο μέλλον για να δημιουργήσουμε διαφορετική εμπειρία εκτός από ένα άλμπουμ. Εκεί είναι που πρέπει ίσως να επενδύσει ο καλλιτέχνης, να καταλάβει το τι γίνεται, τα μέσα και πώς μπορεί να τα χρησιμοποιήσεις για να μπορεί να δημιουργήσει μια διαφορετική μουσική εμπειρία. Γιατί όπως βλέπουμε τις ταινίες, ξέρω, Star Wars κτλ. Και βλέπουμε ότι όλα είναι ψηφιακά, ξαφνικά βλέπεις, ανοίγει ο τείχος, γίνονται πράγματα, σκέφτεσαι τι κάνεις. Αυτά θα αρχίσουν να γίνονται σιγά σιγά. Και είμαστε σε μια φάση που μπορούμε να σκεφτούμε για το μέλλον, να κάνουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που κάναμε πιο πριν.
Γιατί όταν πλέον έχεις την ευκαιρία, είναι μια δικαιολογία να βγάλεις ένα κανονικό άλμπουμ με ένα CD και να το πετάξεις και να περιμένεις να το αγοράσουν. Πρέπει να κάνεις κάτι πιο διαδραστικό. Γενικά η φαντασία πρέπει να αρχίσει να ενεργοποιείται. Το όριο είναι ο ουρανός, sky's the limit που λένε οι φίλοι μας οι Εγγλέζοι. Και ο Jobs έλεγε, άλλο price, άλλο value. Πρέπει να δώσουμε λίγο βάση στο value, στην αξία. Η Linkin Park βγάλανε το τελευταίο τους δίσκο, κανονικά όπως βγάζανε πάντα, και βγάλανε και ένα bundle, ένα special edition ας πούμε, το οποίο έκανε $150. Έγινε sold out σε 3 μέρες. Μάλιστα. $150. Γιατί? Γιατί είχε μέσα ένα skateboard, το πήραν οι skateboardmasters, δεν ξέρω τι, είχε κάτι μπλουζάκια, είχε κάτι. Γενικά είχε αξία αυτό το πράγμα. Ο κόσμος δεν έχει πρόβλημα να πληρώσει για να πάρει τη μουσική του. Ο κόσμος θέλει όμως αξία σε αυτό που θα πάρει. Ο καλλιτέχνης, σε εισαγωγικά, οι δισκογραφικές μάλλον, κορόιδευαν τον κόσμο. Όταν τους έβγαζαν 2 χιτάκια στα ραδιόφωνα, ο κόσμος ακούει τα χιτάκια, παίρνει το δίσκο και βλέπει ότι ήταν αυτά τα 2 χιτάκια μέσα και 10 άλλα τραγουδάκια τα οποία είχαν γίνει στο πόδι απλά για να γεμίσει ο δίσκος. Ο κόσμος σιγά σιγά άρχισε και είχε μια αποστροφή σε αυτό. Και σου λέει ότι θα πω στο iTunes και θα αγοράσω μόνο το τραγούδι. Αν εσύ όμως γυρίσεις σαν καλλιτέχνης και δώσεις αξία σε αυτό που κάνεις, φτιάξεις δηλαδή ένα άλμπουμ που είναι άλμπουμ και το συνοδεύσεις με άλλα πράγματα, δηλαδή του δώσεις μουσική και του δώσεις και μια εμπειρία να ζήσει μέσα από όλο αυτό που θα αγοράσει, ο κόσμος θα τα αγκαλιάσει, δεν έχει πρόβλημα. Απλά ο κόσμος έχει εισιτήριο. Μάλιστα. Επομένως, να κλείσουμε με ένα ελπιδοφόρο μήνυμα ότι ο ανεξάρτητος μουσικός... Μόνο. Ότι ο ανεξάρτητος μουσικός δεν πρέπει να θεωρείται νεκρός. Έχει πολλά όπλα. Ίσα-ίσα. Γενικά ο μουσικός δεν πρόκειται να θεωρηθεί ποτέ νεκρός. Ο νεκρός είναι ο μουσικός που δεν ελύσεται και δεν αναγνωρίζει τις νέες ευκαιρίες και τη νέα πραγματικότητα ώστε να λύσει το σήμερα. Ο μουσικός είναι ο μουσικός. Πάντα θα κάνει μουσική, πάντα θα κάνει αυτό που θέλει. Αν όμως αυτό που αγαπάει και αυτό που δημιουργεί θέλει να έχει αντίκτυπο και να έχει μια απόκριση από το κοινό, θα πρέπει να ψάξει πλέον να βρει το κοινό. Γιατί ο κόσμος έχει άπειρες επιλογές. Για να σε επιλέξει πρέπει να είσαι κάτι μοναδικό, κάτι διαφορετικό. Μάλιστα. Ωραία. Ας βάλουμε λοιπόν το μυαλό μας να δουλέψει και τη φαντασία μας, τίποτα άλλο. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και δεν νομίζω να χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Δεν ήταν και τόσο σύντομο τελικά όσο περίμενα. 50 λεπτά. Λοιπόν, αλλά. Ναι, όταν συζητάμε, πάντα περνάει η ώρα. Αλλά νομίζω το value που λες αυτή τη συζητησούλα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο. Ελπίζω. Λοιπόν, θα δούμε. Θα το ρίξουμε στο κοινό και θα δούμε. Λοιπόν, νομίζω από κάθε συζήτηση βγαίνουν ωραία πράγματα. Και για αυτού που μιλάνε και για αυτού που ακούνε. Οπότε. Ωραία. Συμφωνώ. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση και ελπίζω να μπορέσουν οι ακροατές όσοι μας παρακολουθούν να πάρουν αυτό το κάτι τίσο καθένας και να μπορούμε να το εφαρμόσουμε στην πραγματικότητά μας. Μακάρι να φανήκαμε έστω και λίγο χρήσιμη, τίποτα άλλο. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, γεια.